Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό όσο ποτέ. Αφορά την καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν στην περιοχή Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι να ενημερωθούν όλοι οι συμπολίτες μας για τους εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν από την καύση των σκουπιδιών σε βάρος της υγείας όλων και όχι μόνο των κατοίκων της Ευκαρπίας. Μια ενημέρωση που στόχο έχει τόσο την ανάδειξη των πραγματικών ενόχων για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όσο και την ίδια την κινητοποίηση του λαού της περιοχής. Οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών που ανήκουν στην ΟΓΕ, της Ευκαρπίας, Πολύχνης, Σταυρούπολης, Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Ευόσμου, Κορδελιού, Κουφαλίων, Δήμου Δέλτα και Σικαιών, στηρίζουν μαζί με τους κατοίκους και με 120 μέχρι σήμερα συλλόγους και σωματεία την πρωτοβουλία ενάντια στην καρκινογόνο καύση απορριμμάτων στο Τιτάν. Το Τιτάν επιδιώκει την καύση απορριμμάτων εδώ και χρόνια για να μειώσει το κόστος παραγωγής και να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη του. Το ζήτημα δεν προέκυψε τώρα. Η απόφαση να γίνει καύση δεν ήρθε ξαφνικά. Όλες οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων διαφόρων κλάδων που επιλέγονται στη διαχείριση απορριμμάτων. Ουσιαστικά υποστηρίζουν την κερδοφορία των τσιμεντοβιομηχανιών και άλλων ενεργοβόρων βιομηχανιών που ψάχνουν φθηνά εναλλακτικά καύσιμα στα σκουπίδια. Προσφέρουν σε κατασκευαστικούς ομίλους σίγουρα κέρδη μέσως ΔΙΤ, σύμπραξη δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και συμβάσεων παραχώρησης για τη δημιουργία και λειτουργία πανάκριβων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που θα παράγουν το καύσιμο RDF, SRF. Ξεπουλάνε την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, ιδιωτικοποιώντας τμήματά της από την αποκομιδή μέχρι την ανακύκλωση. Ακολούθησαν και ακολουθούν την πολιτική εμπορευματοποίηση στη διαχείριση απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται συνειδητά κρίσιμα κομμάτια στη διαδικασία της ανακύκλωσης, όπως η διαλογή στην πηγή, προς όφελος της καρκινογόνας καύσης. Το κάνουν μάλιστα στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποσιωπώντας ότι τα βασικά χαρακτηριστικά συστατικά των απορριμματογενών καυσίμων είναι χαρτί και πλαστικό, που θα μπορούσε να ανακυκλωθεί, ότι για την εξασφάλιση της επικερδούς λειτουργίας των σχεδιαζόμενων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων θα απαιτείται συγκεκριμένο τονάζ σύμμικτων δημοτικών απορριμμάτων. Έτσι, εμποδίζουν την πρόοδο στην ανακύκλωση και δημιουργούν νέα τοξικά και επικίνδυνα αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα που και μετά την καύση απαιτούν επεξεργασία. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκουν έδαφος στο νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε με τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, το οποίο αποτελεί εξειδίκευση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αποτέλεσμα είναι να κερδίζουν οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου και να πληρώνει το μάρμαρο λαός. Ήδη από το 2010, ο λαός της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μαζί με άλλους φορείς, αντέδρασαν μαζικά και δυναμικά στην άδεια καύσης που επιχείρησε να πάρει ο Τιτάν, αναγκάζοντας το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας να την πάρει πίσω. Τα επόμενα χρόνια και με αφετηρία το 2011 προχώρησε ο σχεδιασμός του ομίλου με την απόκτηση της άδειας καύσης απορριμμάτων παρά τις αντιδράσεις και κόντρα στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. Η περιβαλλοντική επιβάρηση ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ευκαρπίας το 2017. Αποτέλεσμα της πορείας αυτής είναι το 2019, μέσα στον Αύγουστο, ο Τιτάν με τη βοήθεια του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλημάτων, του λεγόμενου ΦΟΔΖΑ, Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας, που αφαίρεσαν την καύση RDF-SRF από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα, αρπάζει την ευκαιρία, διαθέτοντας το εργοστάσιο του για την καύση όλου του πιθανού διαθέσιμου υλικού της μονάδας αυτής. Προφανώς, αξιοποιεί τον σχεδιασμό για την εγκατάσταση της μεγαλύτερης ΜΕΑ αυτής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς το προϊόν μηχανικής επεξεργασίας τους είναι το RDF-SRF. Μπροστά στην εξέλιξη αυτή, στο πλαίσιο κινητοποίησης φορέων, συλλόγων και σωματείων της πόλης, στις 25 Νοεμβρίου 2019 η Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αρνήθηκε τότε τη συζήτηση με τη δικαιολογία ότι δεν είναι αρμοδιότητά της. Το ποτήρι ξεχύλισε όμως όταν εν μέσω πανδημίας και με ανήθικο τρόπο η κυβέρνηση μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Όμιλος Τιτάν προχωρούν από κοινού τις διαδικασίες αδειοδότησης καύσης απορριμμάτων RDF-SRF, βρίσκοντας ως κατάλληλο timing την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει όλους μας να κλείσουμε τα μαγαζιά, τις δουλειές μας και να μείνουμε στα σπίτια μας για να προστατεύσουμε την υγεία μας και τους ευπαθείς συμπολίτες μας. Πρόκειται για μια απαράδεκτη στάση που μόνο θυμό και οργή έχει γεμίσει τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της πόλης. Φοβούνται τη λαϊκή καταγραφή, τις μαζικές αντιδράσεις συλλόγων, φορέων και πολιτών. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι η καρκινογόνα κάποιων σκουπιδιών είναι χρυσός για τις τσιμεντοβιομηχανίες. Είναι στάχτες στα μάτια μας οι αναφορές του ομίλου και της κυβέρνησης ότι η καύση ενισχύει την ανακύκλωση, ότι αποτελεί βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική για το περιβάλλον.
Από την καύση των απορριμμάτων, και μιλάμε για τα απορρίμματα των πράσινων και μέρους των μπλε κάδων, παράγονται τα απορριμματογενή καύσιμα RDF και SRF. Αυτά απαιτούν χαρτί, πλαστικό και άλλα καύσιμα υλικά. Η καύση των RDF-SRF, ένα φθηνό καύσιμο, έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ενώσεων μεγάλης τοξικότητας, τις διοξίνες και τα φουράνια. Οι διοξίνες είναι πολύ σταθερές ενώσεις, διασπώνονται πολύ αργά στο περιβάλλον, μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ έχουν και τη δυνατότητα της βιοσυσσόρευσης, δηλαδή της συγκέντρωσης τοξικών χημικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών. Η μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου σε διοξίνες συνδέεται με πλήθος σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως εμφάνιση διαφόρων ειδών καρκίνων, αναπαραγωγικά προβλήματα, καρδιακά νοσήματα, διαταραχές στο αναπνευστικό και οροπητικό, αδυναμίες στα κάτω άκρα, αισθητικές διαταραχές, όραση, ακοής, όσφρησης και γεύσης, καθώς και νευρολογικές και νοσολογικές διαταραχές. Ωστόσο, ο προσδιορισμός των διοξινών σε διάφορα δείγματα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα αναλυτικά εργαστήρια, τα οποία πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και ειδικό εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό, οι μετρήσεις διοξινών δεν πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση, αλλά μόνο λίγες φορές το χρόνο. Επίσης, στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η παραγωγή των διοξινών δεν γίνεται με ομοιόμορφο και συνεχή τρόπο, αλλά παρουσιάζεται με μικρές χρονικές αιχμές κατά τη διαδικασία έναρξης ή παύσης λειτουργίας της μονάδας ή σε ειδικές περιπτώσεις της λειτουργίας της. Για τον λόγο αυτό, οι μετρήσεις που γίνονται δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και μπορούν να υποεκτιμούν τις πραγματικές εκπομπές. Οι συνεχείς ενημερώσεις που έρχονται από το Βόλο, περιοχή της χώρας που έχει χτυπήσει και εκεί ο ιός της καύσης, δείχνουν καταστροφικές συνέπειες. Όπως επισημαίνει και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, πέρα από την οποιαδήποτε ρήπανση στο περιβάλλον και στο αναπνευστικό σύστημα των πολιτών που προκαλεί μια τσίμεντο βιομηχανία με τη δράση της, η αμφιλεγόμενη αυτή καύση και χωρίς έρευνες που να αποδεικνύουν ότι δεν ρυπαίνει, μεγεθύνει τα προβλήματα υγείας στον ύψιστο βαθμό και με αβέβαιο μέλλον και επιπτώσεις. Το παράδειγμα του Βόλου και του Αλιβερίου που αντιδρούν εδώ και χρόνια, από κάτοικοι μέχρι ιατρικοί σύλλογοι για τις επιπτώσεις σε υγεία και περιβάλλον, μας οδηγούν να πούμε δυνατά όχι στην καρκινογόνα καύση απορριμμάτων RDF-SRF στο Τιτάνι στην Ευκαρπία. Μας θέτουν το δίλημα καύση απορριμμάτων RDF-SRF αντί PET-COG, λέγοντας ότι ρυπαίνει λιγότερο. Άρα παραδέχονται ότι μας ρυπαίνουν εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι να μην ρυπαίνει καθόλου, όχι να αποδεχτούμε τα φουράνια και τις διοξίνες. Ο λιγότερος καρκίνος δεν μας λέει τίποτα. Η θέση των συλλόγων γυναικών είναι ξεκάθαρη. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι κεραυνός εν ευθρία. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις περνούν τη σκυτάλη η μία στην άλλη για μια αντιλαϊκή απάνθρωπη διαχείριση του τομέα των απορριμμάτων, διορίζοντας δεκάδες προνόμια σε μεγάλους ομίλους για να κάνουν business πάνω στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με κόστος στην καταστροφή του περιβάλλοντος, την υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού και των παιδιών του. Οι παραπάνω πολιτικές κατευθύνσεις τους όμως είναι αυτές οι οποίες υπογραμμίζουν το σημερινό βάρβαρο δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος δεν διστάζει να θυσιάσει το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των λίγων. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και αυτό το δικό της μερίδιο ευθύνης. Με τη στήριξη της κυρίαρχης πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια, έστρωσε το έδαφος για όλες αυτές τις εξελίξεις. Όσο και να εμφανίζονται ως όψιμοι εχθροί της καύσης, είναι αυτοί που προσπαθούν να περάσουν την καύση από διάφορα παραθυράκια, όπως αυτή να γίνεται εκτός αστικού ιστού, με έλεγχο και μετρήσεις, με διαβούλευση κλπ. Προωθείται η παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των αποβλήτων, την πιο μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου, παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ανοχή στην ασυνδοσία των βιομηχάνων, οι οποίοι σπέρνουν τον καρκίνο από τις καμινάδες των εργοστασίων τους για να αυξήσουν την κερδοφορία τους χρησιμοποιώντας τζάμπα καύσιμα. Η καύση σκουπιδιών από τις βιομηχανίες και όχι μόνο είναι μια χρυσοφόρα δεξαμενή άντληση κερδών για τις βιομηχανίες. Η λεγόμενη κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει με την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης σκουπιδιών να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να εξασφαλίσει τις φθηνές πρώτες ύλες για τις πολυεθνικές σε βάρος της δημόσιας υγείας. Η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και των βιοαποβλήτων με κομποστοποίηση θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Δεν χωράει αδιαφορία η μετάθεση ευθυνών. Η καύση σκουπιδιών θα φέρει κέρδη στις βιομηχανίες, ναι. Θα βλάψει όμως σοβαρά την υγεία μας και θα πλήξει τραγικά το περιβάλλον. Οι ευθύνες μοιράζονται σε όλους. Κυβερνήσεις, περιφέρεια, δήμοι, οργανισμοί. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο φόνο. Πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός. Είναι εξελίξεις οι οποίες δρομολογούνται εδώ και χρόνια. Οι αγώνες μας είναι αυτοί που καθυστέρησαν τις αρνητικές αυτές εξελίξεις και τώρα μας ξαναχτυπούν την πόρτα. Άλλωστε, η καύση των σκουπιδιών είναι κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, με την έβριση νέων πεδίων κερδοφορίας. Στο όνομα του κέρδους, οι έλεγχοι για την υπογόνα καύση των σκουπιδιών πάνε περίπατο, την ίδια στιγμή που δίνεται γη και ύδωρο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Καλούμε όλους τους πολίτες
θα συμπαραταχθούν στο πλευρό της πρωτοβουλίας ενάντια στην καρκινογόνο καύση. Να καταλάβουμε όλοι μας ότι η μόλυνση δεν μένει μόνο στις δυτικές συνοικίες, αλλά μεταφέρεται σε όλη την πόλη και μακρύτερα. Το περιβάλλον που ζούμε είναι ήδη βεβαρημένο από τη μόλυνση που προκαλούν εδώ και χρόνια οι βιομηχανίες της περιοχής μας. Δεν θέλουμε άλλο πιο μοντέρνο καρκίνο για τα παιδιά μας. Διεκδικούμε να σταματήσει τώρα η διαδικασία αδειοδότησης της καρκινογόνας καύσης RDF SRF στον όμιλο Τιτάν. Ούτε σκέψη στο ενδεχόμενο καύσης απορριπαντογενών αποβλήτων RDF SRF σε κανένα σημείο της πόλης. Να απαλληφθεί από τον πέσμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων παραγωγής RDF SRF. Να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων, με προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση. Καμιά μορφή ιδιωτικοποίησης, μέρους ή του συνόλου της διαχείρισης των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Λέμε όχι στην εμπαρμοτοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Με ευθύνη του κράτους και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες μελέτες με σκοπό την έρευνα της συσσωρευτικής ρύπασης της περιοχής μας και να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα θέματα του επαγγελματικού κινδύνου, της βιομηχανικής ρύπασης, της πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Με τον ίδιο τρόπο να πραγματοποιηθεί και επιδημιολογική μελέτη για τις επιπτώσεις της συσσωρευτικής ρύπασης στον πληθυσμό. Οι Δήμοι να επαναπροσδιορίσουν τις χρήσεις γης για να μην κάνουν ό,τι θέλουν τα μεγαλοσυμφέροντα μέσα στον αστικό ιστό. Όποια πιθανή χωροθέτηση νέας δραστηριότητας που θα καλύπτει υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες να γίνει με επιστημονικά κριτήρια, με αποκλεισμό του ενδεχόμενου σύγκρουσης χρήσεων γης και με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής του λαού. Να υπάρξει πλήρης κάλυψη των αναγκών πρόληψης και θεραπείας των εργαζόμενων στον όμιλο από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρηση της εργοδοσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παύλου Μελά να θέσει σε εφαρμογή το ομόφωνο ψήφισμά του που αποφάσισε στις 31/2019. Να κρίνει ανεπιθύμητη την κάψη σκουπιδιών και τις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο όμιλος Τιτάν. Το ίδιο να πράξουν και οι υπόλοιποι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μη υπολογίζοντας τα όποια ανταποδοτικά δωράκια του Τιτάν. Επίσης, διεκδικούμε δημιουργία κέντρου υγείας στο Δήμο μας που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και στελεχωμένο κατάλληλα ώστε να μελετά τις επιπτώσεις της ρύπασης στην υγεία των κατοίκων, έτσι ώστε να υπάρχουν συνεχόμενα μακροχρόνια μετρήσιμα στοιχεία για συμπεράσματα που θα χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα της υγείας, για την περίθαλψη του λαού, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Βελτίωση της λειτουργίας του ΣΜΑΕΦ Καρπίας, ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στους κατοίκους. Καμία εγγύηση δεν μας δίνουν τα μεγάλα λόγια για διαβούλευση, για επιτροπές ειδικών, για οικονομική ανάπτυξη, για μέτρα ελέγχου. Εγγύηση στον τιτάνιο αγώνα μας είναι η συσπήρωση κατοίκων, συλλόγων, σωματείων. Το αδιαπραγμάτευτο όχι στην καρκινογόνα καύση. Η άμεση εφαρμογή της ανακύκλωσης απορριμμάτων στην πηγή. Η επιμονή μας στην υπεράσπιση της υγείας μας. Η αντίδρασή μας στην πολιτική που μαυρίζει τη ζωή μας για να γεμίζει τις τσέπες των βιομηχάνων και των μονοπωλίων. Με τις θέσεις αυτές θα συμμετέχουν οι Σύλλογοι Γυναικών στη Συνέλευση Σωματείων και Συλλόγων της Πρωτοβουλίας ενάντια στην καρκινογόνο καύση την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 18:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην περιοχή της Πολύχνης. Καλούμε το λαό όλης της πόλης, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φορείς, να αναδιωθούν στη νέα προσπάθεια διαδιώτησης της καρκινογόνας καύσης απορριμμάτων. Να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους στην πράξη, με τη δύναμη της οργάνωσης και του αγώνα. Πιέζουμε και άλλους Δήμους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εκδώσουν και αυτοί ψηφίσματα, όπως ήδη έχουν κάνει οι Δήμοι Παύλου Μελά, Όρο Κάστρου και Λαγκαδά, αλλά και βουλευτές, παρατάξεις, συμβούλους. Καλούμε τα μέλη μας, τις γυναίκες της περιοχής, να συσπηρωθούν στους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, δίνοντας πρωτοφόρα τον αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας τους και των παιδιών τους. Με τους αγώνες μας να βάλουμε στο σιρτάρι τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των μεγάλων ομίλων. Λέμε όχι στην κάψη σκουπιδιών, η οποία βλάπτει σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον για τα κέρδη των λίγων.